Ωραία, έχετε το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χθες ακούσαμε τον Πρωθυπουργό στο διάγγελμά του να υποστηρίζει πως νιώθει τις δυσκολίες και τις αγωνίες των πολιτών όταν ανοίγει ο λογαριασμός ρεύματος στο σπίτι ή όταν το βλέμμα κοιτά το ράφι του σούπερ μάρκετ ή το μετρητή της βενζίνης. Ο κύριος Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε δύο λέξεις: δυσκολίες και αγωνίες. Όχι, κύριε Πρωθυπουργέ. Δεν είναι απλώς δυσκολία ή αγωνία. Πρόκειται για απόγνωση και αθυμό. Εγώ θα σας εξηγήσω γιατί οι δύο αυτές λέξεις είναι αυτές που νιώθει σήμερα ο Έλληνας. Πρόκειται για θυμό. Πρώτον, οι πολίτες βρίσκονται σε απόγνωση και είναι βαθιά θυμωμένοι. Θύμωσαν όταν ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος τους συμβούλεψε να κλείνουν τα θερμοσύμφωνα και να μην αφήνουν ούτε ένα φως ανοιχτό. Δεύτερον, θύμωσαν όταν άκουσαν καθημερινά, καθώς παρακολουθούν τη ζωή τους να υποβαθμίζεται τη στιγμή που οι λίγοι και οι εκλεκτοί συνεχίζουν να πλουτίζουν ή να αμείβονται με εξωφρενικούς μισθούς. Τρίτον, θύμωσαν όταν άκουσαν πως οι φτωχοί δεν έχουν αυτοκίνητο. Όμως νιώθουν και σε απόγνωση όταν ο συνταξιούχος των 600 ευρώ λαμβάνει μηνιαίους λογαριασμούς που ξεπερνούν την σύνταξή του και βρίσκεται σε απόγνωση. Ο μισθωτός του βασικού μισθού βλέπει την Ελλάδα του 2022, το σούπερ μάρκετ, ως πολυτέλεια και είναι σε απόγνωση. Ο Έλληνας αγρότης, ο Έλληνας παραγωγός βλέπει τις τιμές στο πετρέλαιο κίνησης ντίζελ που έφτασε στα 2 ευρώ το λίτρο, την αύξηση τιμών των λιπασμάτων, των ζωοτροφών, την ακραία ακρίβεια στο ρεύμα και τις καταστροφές από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και είναι σε απόγνωση. Τέταρτον, η μέση ελληνική οικογένεια νιώθει πως βρίσκεται σε πόλεμο, σε εισαγωγικά, και προσπαθεί να στοκάρει μακαρόνια και ρύζι για να προλάβει τις ανατιμήσεις και την ακρίβεια. Και ναι, είναι σε απόγνωση. Το δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας, οι νέοι εργαζόμενοι, συνεχίζουν να μένουν με τις οικογένειές τους, αναβάλλοντας να στήσουν το δικό τους νοικοκυριό, αναβάλλοντας αποφάσεις ζωής, γιατί οι τιμές των ενοικίων είναι εξωπραγματικές και είναι σε απόγνωση. Και αυτή η απόγνωση και ο θυμός είναι βέβαια πως δεν θα θεραπευτούν από το χθεσινό διάγγελμα του Πρωθυπουργού και τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Μέτρα που έρχονται με σημαντική καθυστέρηση για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών της ενεργειακής κρίσης. Μέτρα που όχι μόνο δεν επαρκούν, αλλά μοιάζουν με ασπιρίνη. Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, το κίνημα αλλαγής και ο πρόεδρος της, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, εδώ και 100 ημέρες, 4 μήνες, συνεχώς σας υποβάλλει προτάσεις και σας ζητάμε πως και δημοσιονομικά περιθώρια υπάρχουν και περιθώρια για γενναίες παρεμβάσεις υπάρχουν. Εσείς όμως, κύριοι της κυβέρνησης, επιλέγετε να μας ειρωνεύεστε, κάνοντας λόγο για περιορισμένες δημοσιονομικές δυνατότητες ή για το πώς βλέπουμε λεπτόδεντρα που δεν υπάρχουν. Όμως τι βλέπουμε εμείς, θα σας πούμε σε λίγο. Αυτό που βλέπουμε εμείς στο σκήνημα αλλαγής είναι η έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής και τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με τα οποία η υπεραπόδοση ΦΠΑ και ειδικό φόρος κατανάλωσης λόγω της αύξησης των τιμών υπολογίζουν περίπου στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ το τελευταίο τετράμινο. Άρα δηλαδή έχουμε αύξηση στα έσοδα 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Αυτό που βλέπουμε εμείς στο σκήνημα αλλαγής και δεν το βλέπετε εσείς είναι πως συνεχίζετε να αξιοποιείτε τον δημοσιονομικό χώρο που υπάρχει για φοροαπολλαγές στους λίγους. Το είδαμε με την κατάργηση του συμπληρωματικού ΕΕΜΦΙΑ που επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό με 280 εκατομμύρια ευρώ και ευνοεί τους λίγους έχοντας μεγάλη ακίνητη περιουσία. Αν πραγματικά ενδιαφέρεστε για τη μεσαία τάξη, για τους πολλούς, για τους πιο αδύναμους, για τους αγρότες, για αυτούς που πραγματικά βάλλονται από το κύμα της ακρίβειας, υιοθετήστε επιτέλους τις προτάσεις της δικές μας του κινήματος αλλαγής και του πρόεδρου τους. Ποιες είναι αυτές οι προτάσεις? Βάλτε πλαφόν στη ρήτρα αναπροσαρμογής με την οποία παραμιλάει όλη η κοινωνία. Φορολογήστε τα υπερκέρδη των ηλεκτροπαραγωγών. Μειώστε τον ΦΠΑ σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα.
Όχι μόνο με 10 σέντ ή 15 σέντ επιδότηση και μόνο για 3 μήνες. Αυξήστε το κατώτατο μισθό δίνοντας προοπτική στους νέους. Και ξαναδώστε αξιοπρέπεια στους χαμηλοσυνταξιούχους με ένα νέο ΕΚΑΣ. Και στηρίξτε αποτελεσματικά τους αγρότες σε όλη την Ελλάδα και ιδίως στη Θράκη. Είναι τα ελάχιστα που μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε τους πιο ευάλωτους της κοινωνίας. Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, το χθεσινό διάγγελμα του Πρωθυπουργού φανερώνει την αγωνία της κυβερνητικής παρατάξεως. Γιατί το βλέπετε κι εσείς? Τι βλέπετε? Ότι αντιλαμβάνεστε πως η κοινωνία βράζει. Αισθάνεστε κι εσείς την ανασφάλεια, τον φόβο, την απόγνωση, το θυμό. Και αυτό αφήνεται να εξελίσσεται η ζήτηση για πρόωρες εκλογές ή αλλαγή του εκλογικού νόμου. Δεν θα πέσουμε όμως εμείς στην παγίδα σας. Δεν αποπροσανατολιζόμαστε. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε προτάσεις και να δίνουμε λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που γονατίζουν σήμερα την κοινωνία. Οπότε, και αν στηθούν οι κάλπες, εμείς θα είμαστε έτοιμοι με προτάσεις συγκεκριμένες προς τους πολίτες για μια προοδευτική διέξοδο. Και για το παρόν νομοσχέδιο που συζητάμε, κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω ότι αν και κατά 70% αφορά τη τυπική έγκριση κάποιων οδηγών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και γι' αυτό το λόγο συμφωνούμε επί της αρχής, όμως τα ειδικότερα άρθρα αυτού, ιδίως όσον αφορά τους υπαλλήλους και τις εργασιακές τους σχέσεις, έχουμε επιφυλάξει. Γι' αυτό και θα τις καταψηφίσουμε, διότι δεν έγινε επαρκής διαβούλευση και δεν νομίζουμε πως υπάρχει μια σχέση δίκαιη ως προς τους υπαλλήλους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ιρχάν.